Πάμε στον κύριο Τάσο Νικολαίδη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Από την Δράμα ετοιμάζεται, φαντάζομαι, ο κύριος Νικολαίδης σιγά σιγά να πάει προς τη Χαριλάου Τρικούπη για να συμμετέχει στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κύριε Νικολαίδη, καλή σας ημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στον πρώτο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή. Τώρα, ακούσατε και ένα κομμάτι της συζήτησης με τον Δημήτρη τον Κουκλουμπέρη που αφορά το ρεπορτάζ γύρω από τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, κύριε Νικολαίδη, από το μήνυμα αυτό των ευρωεκλογών, γιατί οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι τελικά τα κόμματα δεν έλαβαν το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες. Ποια είναι η δική σας η άποψη? Θεωρώ ότι το μήνυμα λήφθη. Μεγάλος νικητής των ευρωπαϊκών εκλογών είναι η εποχή. Ο κόσμος δεν προσήλθε στις κάλπες. Εμείς οφείλουμε να δούμε γιατί δεν προσήλθε στις κάλπες. Όσοι είμαστε μέσα στην κοινωνία και δουλεύουμε με τους συνανθρώπους μας και έχουμε συναλλαγή μαζί τους, καταλαβαίνουμε ότι η απαξίωση της πολιτικής μεγαλώνει. Θέματα ακρίβειας, θέματα στεγαστικής κρίσης, μια υγεία που καταραίει, μια παιδεία που δεν τη δίνει σημασία κανένας, τα τοπικά προβλήματα που η εκάστοτε κυβέρνηση δεν νομοθετεί περιφερειακά. Είναι μεγάλο ζήτημα το ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις νομοθετούν για όλη την Ελλάδα, ενώ κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της προβλήματα και πρέπει να τα δούμε ξεχωριστά. Αυτά είναι θέματα που τα έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν ακούει, ο κόσμος γύρισε την πλάτη στους πολιτικούς και στην πολιτική. Τώρα, σε όσο έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι είναι το μοναδικό κερδισμένο κόμμα από τα τρία μεγάλα. Γιατί σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 άκουσε κατά 30%, όχι, διπλασίασε τα ποσοστά του. Σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές έχει μία μονάδα άνοδο. Ναι. Οπότε, είχατε βέβαια μείωση είναι... στους ψηφοφόρους, τον αριθμό των ψηφοφόρων, κύριε Νικολαίδη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μείωση σε ψηφοφόρους, γιατί η αποχή στο νομό μου έφτασε στο 35% με βουλευτή Δράμας, στο 65% συγγνώμη, ένα τεράστιο ποσοστό αποχή στο 65% και παναλλαντικά έφτασε στο 61%. Δεν γίνεται να μην μειωθούν οι ψήφοι. Οπότε... θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα που βγήκε, είναι δύο τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Το ένα είναι ότι δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση που όπως είχαμε πάρει. Επίσης είναι κάτι για το οποίο ασκούν κριτική. Είναι το πρώτο επιχείρημα αυτών που αμφισβητούν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Αλλά θεωρώ ότι αν δεν πάρεις ψηλά τον πύχη, δεν μπορείς και να τον ξεπεράσεις. Οπότε είναι λάθος να βάλετε ο πρόεδρος επειδή έβαλε ψηλά τον πύχη. Τι έπρεπε να πει? Θα κερδίσουν, θα πάμε μία μονάδα και δύο πάνω από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 19 ή θα πάμε στο ίδιο με το 19 που είπε ο κ. Μητσοτάκης? Ας έρθουμε λίγο στα καλά μας. Ο στόχος πρέπει να είναι υψηλός για να πάμε μπροστά στη ζωή μας. Και το μεγάλο θέμα, το μεγαλύτερο για μένα, είναι ότι ενώ έχασαν πάρα πολλούς σταυρούς και ψηφοδέλτια η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει από αυτά. Αυτό Μάλιστα. είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να σταθούμε. Κύριε Νικολαίδη, σήμερα στις 12 συνεδριάζει από κοινού το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η κοινοβουλευτική ομάδα. Τι κλίμα πιστεύετε ότι θα επικρατήσει εσείς, με τι διάθεση πηγαίνετε? Και αν θα μιλήσετε εσείς ή απλά θα επιλέξετε να ακούσετε και να τοποθετηθείτε ενδεχομένως στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στα τέλη του μήνα. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει τοποθετηθεί ήδη. Μιλάω για ενότητα, ναι. Ότι δεν είναι ώρα για εσωκομματική διαδικασία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και θα θέσω εγώ ένα ερώτημα σε όλους τους συναδέλφους στο Πολιτικό Συμβούλιο, στην Κεντρική Επιτροπή και σε όλους τους Έλληνες. Φύγαμε αλόγητοι από ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Ενώ τα προβλήματα του κόσμου είναι άλλα. Ο κόσμος σήμερα δεν ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί όλοι που δημιουργούν τα προβλήματα πρέπει να βγουν λίγο στην κοινωνία. Να μιλήσουν και να δουν, ασχολείται ο κόσμος με το ΠΑΣΟΚ και ασχολείται αν έχει κάτι να βάλει στο σπίτι του για να φάει. Οπότε η ερώτησή μου είναι, αν πάμε σε εκλογή νέου Προέδρου και ο κύριος Μητσοτάκης στους επόμενους μήνες προκηρύξει εκλογές, αν ο νέος ο Πρόεδρος και το νέο ΠΑΣΟΚ
πάρει μικρότερο ποσοστό του 13%. Θα πάμε ξανά σε εσωκομματική διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ιδέες και αξίες. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Γι' αυτό πρέπει να πορευτούμε ενωμένοι. Ναι, πιστεύετε ότι... Δεν χαρακτηρίζομαι, συγγνώμη να σας πω, ναι. Δεν θέλω να χαρακτηριστώ προεδρικό σημείο. Εγώ το 2019, το 2017 ήμουν απέναντι από την αείμνηση τη Φόπη και τη Γεννημάτα. Το 2019 πορευτήκαμε όλοι μαζί, γιατί όποιος δεν θέλει να πορευτεί με τον σύντροφό του, τον συνάδελφό του, με τον σύντροφό του, αποχωρεί. Κύριε Νικολαίδη, η ενότητα όμως έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με τον Νικό Ανδρουλάκη να προειδοποιεί με διαγραφές και να υπάρχουν αντιδράσεις για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο μπορείτε να πετύχετε στο ΠΑΣΟΚ, την ενότητα? Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είπε ότι θα διαγράψει. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη δήλωση σου, επειδή την άκουσα πολύ προσεκτικά, είπε ότι σήμερα έχουμε το Πολιτικό Συμβούλιο. Ναι, ότι όταν τα όργανα λάβουν τις αποφάσεις, μετά την επομένη. Όταν θα λάβουν. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να ακολουθήσουμε. Αυτό σας είπα προηγουμένως. Εγώ δεν ήμουν με την αείμνηση στη Φόπη Γεννημάτα. Μάλιστα. Άρα ακολούθησα τη γραμμή της. Περιμένουμε. Αλλιώς αποχωρώ. Αν δεν συμφωνώ με κάποιον, αποχωρώ. Περιμένουμε περισσότερα λοιπόν από την σημερινή συνεδρίαση, την κοινή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και εσείς ετοιμάζεστε σιγά σιγά για να πάτε να καταθέσετε τις απόψεις σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Νικολαίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και εγώ σας ευχαριστώ, και αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να κλείσω είναι να είναι δίπλα στον πολίτη. Αφού γκράζεται τα προβλήματά του και να προσπαθεί να βρει λύσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε.